Ξέρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, ένα διαγωνιστική σήμερα για την Summer Evolution League και οι Cavaliers αντιμετωπίζουν τους Colombians. Οι Cavaliers από τη μία με τρεις νίκες και πέντε ήττες συνολικά στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, κοντά στους Colombians, οι οποίοι μετρούν τέσσερις νίκες όσες και ήττες, τέσσερις δηλαδή. Μια αναμέτρηση σήμερα η οποία θα κρίνει κατά πολύ το ποιος θα συνεχίσει στα play-off της κατηγορίας και ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα μείνει εκτός. Στακίδης θα πάρει το τρίποντο. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Λωτιβέλης, Ερβόπουλος, Πάσκος, Παράσης και Ρούπας ξεκινούν για τους κίτρινους, ενώ από την άλλη έχουμε Στακίδη, Κιούκη, Κυριακόπουλο, Διαμαντόπουλο και Καλαβρουσιώτη. Άρα έχουμε ακόμα το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Ανέφεραν από το πλάι τώρα οι Cavaliers. Λωτιδέλης, ο Ζερβόπουλος, δυνατή η πάσα του, αλλά καταλήγει εκτός. Διανύουμε σιγά σιγά το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς κάποιο καλάθι από καμία πλευρά. Κυριακόπουλος, Κακίδης, πάσα στη γωνία, Διαμαντόπουλος θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως, και το rebound στα χέρια του Βλωτιδέλη. Και πάλι Βλωτιδέλης θα το πάρει, από εκεί δίνει αρκετό ύψος το σούτ, θα καταλήξει στο στόχο και ανοίγει το σκορ. Πρώτο εύστοχο σούτ, διαχειρός Βλωτιδέλη για το 3-0. Θέλει να απαντήσει, μπάλα στο σίδερο, Καλαβρουσιώτης έχει κάνει επιθετικό φαουλ πριν από το εξωτικό rebound. Πρώτο ομαδικό για τους μπλε. Βλωτιδέλης οργανώνει. Κύριε το screen, από τον Ζερβόπουλο, έφτασε προς τα μέσα, υπάρχει φαουλ. Σηκώνει το χέρι του ο Διαμαντόπουλος, αυτός είναι που το έχει κάνει. Δεύτερο ομαδικό και βολές τώρα για τους γηπεδούχους. Με τον Βλωτιδέλη να ξεκινάει αρκετά δραστήρια το παιχνίδι. Έξω η πρώτη. Θα χάσει και την δεύτερη, δεν αλλάζει το 3-0. Παίρνει ο Κιούκης. Έγινε το κλέψιμο ο Βλωτιδέλης. Θέλει να πάει μόνος του. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Εδώ αφού είναι ο Κυριακόπουλος, Βλωτιδέλης διεκδίκησε και πήρε, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει ούτε στη δεύτερη ευκαιρία του. Κιούκης, ζήτησε ο Κυριακόπουλος, επιλέγει τον Διαμαντόπουλο. Πήρε ο Τακίδης. Έχει μείνει με τον Ζερβόπουλο, η μπάλα στο πλάι, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Κυριακόπουλος για 3, θα κάνει airball. Καταλήγει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Οι Colombians συνεχίζουν να πονται σε αυτά τα 2,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Ρούπας, νέο τρίποντο για τους κίτρινους, θα στοχο αυτή τη φορά. Καλαβρουσιώτης, έκανε την κίνηση ο Κιούκης, δεν θα έρθει τώρα το πρώτο καλάθι. Πάσχος, πήρε τα βήματα, έφτασε κοντά, καλάθι και φάουλ. Το έχει κάνει ο Κυριακόπουλος. 5-0. Πάσχος έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Τρίτο ομαδικό επίσης για τους Colombians, για τους οποίους θα πέρασε τώρα στο μάτς ο Πασχαλάκης. Μέσα και η βολή από τον Πάσχο.
6-0 πλέον. Κυριακόπουλος. Διαμαντόπουλος, πήρε ο Κίκης. Είναι στον Τακίδη. Πέρασε από τον Πάσκο, βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Πάσα γρήγορα μπροστά για τον Ρούπα. Λωτιδέλης θα το πάρει, θα το βάλει ξανά. 9-0. Λωτιδέλης σημαδεύει ξανά. Εύστοχο από μακριά. Και το σερί των γηπεδούχων συνεχίζεται. Τακίδης. Ο Πασχαλάκης θα γυρίσει, δεν θα ευστοχίσει. Λωτιδέλης περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Μπαίνει στα αριστερά στον Παράσκη. Πάσχο στον Ρούπα. Και τώρα Ζερβόπουλος κλείνεται από μπλε φανέλες. Έμεινε μόνος του, εκτέλεσε για τρεις και το έβαλε και ο Παράσκης. 12-0. Τα τρίποντα συνεχίζονται από τους Cavaliers, οι οποίοι φτάνουν από πολύ νωρίς σε διψήφιο νούμερο τη διαφορά τους και κρατούν επίσης και στο 0 της Κολόμπιας μέχρι στιγμής, 5-25 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ακόμα μια καλή άμυνα. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Ζερβόπουλο και αυτός θέλησε με τον ίδιο τρόπο να βρει τον παράσκηλο του βγήκε. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τους κίτρινους. Καραβέλας πέρασε το μάτς και για την θέση στο Παράσκη. Κυριακόπουλος. Παλεύε και με τον Ζερβόπουλο. Ο Πασχαλάκης θα του κάνει το φαουλ. Ο παίχτης των Cava Lakers είναι και το πρώτο μαδικό αυτό. Για τους κυπεδούχους. Χαλάκης. Παίρνει την προσπάθεια ούτε τώρα. Ζερβόπουλος εδώ στο κατάλληλο έξω για να περάσει πάση τον Λωτιδέλη. Ο Πάσχος θα στοχίσει κατά την αντίπαλη ρακέτα. Χαλάκης. Μετά αντίπαλα εκτός. Ο Καραβέλας. Αυτός επενεύει. Κυριακόπουλος επανέφερε για τον Τακίδη. Βάζει στην πλάτη τον Πασχό, ζητάει στη γωνία. Ο Κυριακόπουλος για να πάρει ένα τρίποδο δεν έβαλε πολύ δύναμη. Το 0 παραμένει στην πλευρά των μπλε. Στο σίδερο τώρα η προσπάθεια του Ρούπα. Σόφ και η κατοχή. Πήρε ο Ζερβόπουλος, άφησε στο πλάι Πάσχος. Στην περιφέρεια, Καραβέλας έκλεισε καλά εδώ η άμυνα των Colombians και θα κάνει και το φόρτο στην συνέχεια ο Καραβέλας πάνω στον Πασχαλάκη. Έχουμε αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Σκριάπας πέρασε το μάτς. Συνέχεια στο μάτς με τους μπλε τώρα να είναι στην επίθεση, τελευταία 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Ο Διαμαντόπουλος προσποιήθηκε, εκτέλεσε, το βάλε. Να το πρώτο εύστοχο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Διαστηρός Διαμαντόπουλος θα έρθει μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού. Λωτιδέλης τον Ρούπα, αυτός πιο δίπλα. Κρυάπας, αυτός τον Λωτιδέλη, γυρίζει πάλι στην περιφέρεια. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, απλώς στο χέρι του ο Κιούκης, έκουσε την πάσα, Κυριακόπουλος τώρα. Πάει μόνος του, εκτός ισορροπίας δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ζερβόπουλος, Λωτιδέλης μπερδεύεται προς στιγμήν, πίεσε ο Πασχαλάκης. Κράτησε ο Βλωτιδέλης με το ένα χέρι, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 14-2.
πάρει ο Κιούκης. Προσπάθεια με το ταμπλό. Θα καταλήξει εντός στόχου η μπάλα. Τέλος φεύγει στον εφηδιασμό. Τον κυνηγάει ο Πασχαλάκης, δεν μπορεί να τον σταματήσει. 16-2. Πάρα πολύ καλός ο Βλωτιδέλης μέχρι στιγμής. Ουσιαστικό στο παιχνίδι του και αποτελεσματικό πάνω απ' όλα. Κυριακόπουλος. Γίνονται τα σκριν, βγαίνει στην κορυφή ο Διαμαντόπουλος. Τακίδης γύρισε ένα σουτ μέσα απόστασης άστοχο. Δερβόπουλος άρχισε στον Καραβέλα. Θα πάει προς τα μέσα εκείνος, θα νικήσει τον Βασαλάκη. 18-2. Οι Cavaliers εξακολουθούν να κυριαρχούν και αναγκάζουν τους Κολόμπιους να καλύψουν time out. Συνέχεια στην δράση ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Το 18-2 το σκορ. Στα χαμηλά έχουν μείνει οι Κολόμπιανς. Από την άλλη οι γηπεδούχοι έχουν βγάλει αρκετή όρεξη στο παρκέ. Και με τον Βλωτιδέλη να κάνει πολύ καλά πράγματα μέχρι στιγμής. Έχουν βρεθεί στο συν 16. Πασχαλάκης θα πάρει το εξαιρετικό rebound από τη δική του αστική προσπάθεια. Θα πάει στη γραμμή τώρα για δύο βολές. Τρίτο ομαδικό. Και για τους Cavaliers τόσα έχουν και οι Κολόμπιανς. Τρία από την πρώτη εκστοχή. Τέσσερα. Καραβέλας. Γρήγορη επίθεση εδώ από τους κίτρινους. Σερβόπουλος μάζεψε. Προς πίσω τον Σκριάπα. Φλωτιδέλης δεν θα διστάσει. Το χάνει όμως τώρα. Κολόμπιας με τον Κυριακόπουλο. Τακίδης εκτελεί από μακριά. Δεν είναι καλό το σουτ. Προλαβέ, να δούμε αν προλαβεί ο Πασχαλάκης. Ναι, πέταξε έξυπνα την μπάλα στο σώμα του Ζερβόπουλου. Έτσι κατοχή είναι για τους Κολόμπιας. Δεκατέσσερα τα δευτερόλεπτα. Κιούκης κατευθείαν πήρε το σουτ. Βλωτιδέλης πάνω το Πασχαλάκη στην κόβη του χώρα με ένα φάουλ. Το οποίο είναι το τέταρτο για τους Κολόμπιανς. Τρίποντο από τον Σκριάπα. Όχι καλό, θετικό ρυπάνω όμως. Το οποίο το μάζει ο Σαργυρόπουλος. Και πάλι ένα μακρινό σουτ από τους Cavaliers. Ούτε τώρα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Κυριακόπουλος ζητάει κινήσεις. Αυτού στον Τακίδη. Έφτασε μέχρι μέσα, θα αφήσει και την πάρα στο καλάθι. Για το 18-6. Καραβέλας. Και πάλι Βλωτιδέλης. Ξυπνάει μπάλα στα χέρια του Καραβέλα. Είχε χώρο έξω ο Βλωτιδέλης. Μπάλα στο σίδερο, 5 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Κυριακόπουλος το 1. Θα προλάβει το χρονόμετρο, λίγο έλειψε να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε, φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 18-6. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης που βρίσκει μπροστά τους Cavaliers με 18-6. Γιακόπουλος παίξε με τον Τακίδη. Τακίδη θα πάρει την προσπάθεια, παίρνει και το φάουλ, βάζει και το καλάθι. 18-8. Τακίδης προσπαθεί να ξεκινήσει λίγο την επίθεση των φιλοξενούμενων. Έχει ευκαιρία τώρα για ένα έμεσο τρίποντο. Θα εξτοχίσει και στην βολή, 18-9. Διαφορά σε μονοψήφιο πλέον. Θα
Καράσκης. Άφησε στον Γλωτιδέλη. Σερβόπουλος. Μάσκος Εξανδρής. Βρήκε πάλι. Ψάχνει για θέση. Πάσα την βρήκε στα χέρια του Γλωτιδέλη. Έξτρα πάσα στον Ρούπα, ο οποίος θα στοχίσει από την κορυφή. Κακίδης πάλεψε εκεί να κρατήσει. Κατοχή ωστόσο παραμένει στους γηπεδούχους. Παράσκης θα χάσει από τον Κυριακόπουλο. Διορθώνει ωστόσο στην συνέχεια. Ζερβόπουλος πάσα στον Πάσκο από το πλάι, θα πάρει το σούτ. Ζερβόπουλος με, με ένα άγγιγμα δεν μπορούσε να σκοράρει. Αλάκης με φόρα θα τελειώσει τη φάση. 18-11. Ένα μικρό σερί, 0-5 για τους μπλε. Μικρή διαφορά σε 7. Πάσχος, μπαλά έξω. Παράσκης με τον Ζερβόπουλο, ωραία η πάσα του. Πάσχος δεν θα την εκμεταλλευτεί. Κυριακόπουλος. Κακίδης συγκρούεται εκεί με τον Βλωτιδέλη. Σε παιχνίδι τώρα η Κολόμπιαν σε ένα σουτ μέσα, απόσταση από τον Καλαβρισιώτη, ευστοχή. 18-13. Μπαίνει και αυτό στην εξίσωση. Τη διαφορά στους 5. Παράσχης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει όμως. Έχουν ευκαιρία να συνεχίσουν το σερί τώρα οι Κολομβιανοί. Καλαβρουζιώτης, έχασε την μπάλα από την κατοχή του. Βλωτιδέλης θέλει να τρέξει, τον καταδιώκει και ο Κυριακόπουλος θα γίνει το φάουλ. Είναι και πάνω στην προσπάθεια. Οπότε έχουμε δύο βολές. Στη γραμμή ο Βλωτιδέλης. Αναπηδάει μπάλα δύο φορές, καταλήγει εκτός τελικά, δεν του έκανε το χατήρι. Μέσα η δεύτερη, 19-13. Τύχης. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Έχουν πολύ σκάπους εδώ οι μπλε. Πασχαλάκης. Του φύγει μπάλα. Τη στιγμή που πήγε να την πιάσει για να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Νέο λάθος. Η κατοχή για τους Χαβαλέικερς. Με τον Βλωτιδέλη θα φέρα να κατεβάζει. Ρούπας. Ζερβόπουλος. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Πάσκος έχει κάνει την κίνηση για να πάρει. Πέρασε την πάσα εκεί από την τρύπα. Πασχαλάκης όμως έπαιξε καλή αμυνά και κλέψε. Διεκδικήσιμη μπάλα, θα κλέψουν τελικά και πάλι οι Χαβαλέικερς. Ζερβόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. Στα η φάουλ δεν υπάρχει κάτι, σύμφωνα με τους διαιτητές. Πασχαλάκης έφτασε σε θέση βολής. 19-15. Βλωτιδέλης. Παράσκη ζητάει το screen, θα το δώσει ο Πάσκος, θέλησε να παίξει μαζί του αλλά δεν γλιτώσαν το λάθος οι κίτρινοι. Γενικά έχουμε δει αρκετά λάθος μέχρι στιγμής και από τις δύο πλευρές. Κυριακόπουλος έφτασε κοντά, ύψωσε, δεν τελείωσε καλά όμως τη φάση. Βλωτιδέλης στην άλλη πλευρά, κοντά σε δύο, ούτε αυτός θα κάνει καλό τελείωμα. Κυριακόπουλος σταματάει με φόλ την φάση ο Ρούπας. Με εξτρέφει ο Διαμαντόπουλος, έχουμε time out. Επιστρέψαμε στη δράση μετά το time out, έγινε και επαναφορά. Κολόμπιαν στην επίθεση. Πασχαλάκης βρήκε τον Τακίδη. Στέκεται για δύο. Δεν θα το βάλει. Ο ίδιος έχει εκδικεί όμως το rebound και θα το πάρει τελικά. Το αφήνουν χώρο οι αντίπαλοι. Δεν τους τιμωρεί ωστόσο. Η πυρόβλα
Παύλο Τιδέλης. Πάσα απέναντι για τον Ρούπα, Πάσχος τώρα με το δεξί, θα τελειώσει τη φάση. 21-15. Ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο για τους κίτρινους. Κυριακόπουλος τώρα θα τα κάνει όλα μόνος του για το 21-17. Λωτιδέλης. Γαραβέλας βλέπει απέναντι τον Παράσκη. Τον Ρούπα, με συγχωρείτε. Θα πάρει την πασά, αφήνει χέρι με χέρι στον Ρούπα. Αυτός εκτελεί από το πλάι, μπαλά στο σίδερο και στα χέρια του Κυριακόπουλου. Κάνει την ισορροπία του εκείνος, βρήκε την πασά όμως για τον Πασχαλάκη. Περνούν το κέντρο οι Κολόβια Σέγερα. Έχισαν τρεις παίκτες πάνω τους, αποκερδίζει στο φαουλο ψηλό στον Μπλε. Και πάει στη γραμμή. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Διαμαρτύρες από την πλευρά τώρα των κυπεδούχων. Ο Σταλάκης βάζει την πρώτη. 21-18. Θα μπει μέσα και η δεύτερη. Αλλά θα σωστά από τη γραμμή. 21-19. Μόλις ένα δίποδο τώρα. Χωρίζει τις δύο ομάδες. Καραβέλας. Λωτιδέλης και Ρούπας έπαιξε με τον Τζερβόπουλο. Θα περάσει τελικά η πάσα του. Λωτιδέλης θα εκτελέσει από μακριά. Δεν βρίσκει στόχο. Πάσος προσπάθησε, βρήκε τελικά και συμπαίκτη. Και κρατάει ζωντανή την επίθεση. Ανάποδο λίγα από σκαλόμος. Μπορούν να διεκδικήσουν τώρα την σοφάριση. Ο Κολόβιανς, θα γίνει το λάθος όμως. Καραβέλας. Άρχισε εκεί για την κατοχή. Στράδαφος. Δύο παίκτες. Το φάουλ έχει γίνει από τον Λωτιδέλη. Εξαιρετικό. Πάνω στον τον Διαμαντόπουλο. Μια παρατήρηση στους γηπεδούχους από τον ρέφερι. Και συνέχεια τώρα με τους Κολόβιας να έχουν την επίθεση. 4 λεπτά για το ημίχρονο. 21-19 υπερθυμίζω. Κιούκης. Άλλαξε κατεύθυνση. Περιμένει στη γωνία ο Διαμαντόπουλος πατώντας τη γραμμή. Είναι για 2 το σούτ, αλλά άστοχο επίσης. Καραβέλας. Πέρασε η πάσα για τον Τζερβόπουλο. Συνεργάστηκαν οι δυο τους κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και έχουμε βολές τώρα για τον ψηλό των γηπεδούχων, δεύτερο ομαδικό για τους Colombians. Εστοχή αυτό στην πρώτη, 22-19. Μέσα και η δεύτερη. 23-19 με 2-2 βολές από τον Ζερβόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα φτιάχνει την επίθεση των Colombians. Πασχαλάκης πάει προς τα μέσα. Δεν μπορεί να νικήσει στον αντίπαλο ψηλό. Πάσχος πήρε, βρέθηκε σε θέση βολής. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 25-19. Απέναντι στον Πάσχο. Έχει κερδίσει το φάουλ από τον Πάσχο. Συμπληρώνονται και τα 5 ομαδικά των Χαβα Lakers και έχουμε βολές έτσι για τον Πασχαλάκη. Με επιστρέφει στο μάτσο Σκρίαπας. Έτσι η πρώτη βολή.
μέσα η δεύτερη. 25-20. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα για να πάμε στην ανάπαυλα. Ρούπας με λίγο ρίσκο. Η πάσα του δεν θα γλιτώσουν το λάθος τελικά η κίτρινη. Αυτό το εξηγεί τώρα ο Βλωτιτέλης ότι ήταν πολύ κοντά του Κυριακόπουλος για να ξαναπάρει την μπάλα. Στην επίθεση έτσι τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ακίδης βλέπει επιλογές, Καλαβρουζιώτης ρίσκαρε, αλλά τελικά του βγήκε η επιλογή, έφτασε βάλα στον Διαμαντόπουλο. Ταχίδης πάει προς τα μέσα, μια δύσκολη προσπάθεια, κύλησε βάλα Στεφάνη, κατέληξε εκτός. Γαραβέλας από κοντά θα ευστοχίσει. 27-20. Κοπουλός και ο Πασχαλάκης έχει το μισμάτς εκεί με τον Βλωτιδέλη, θα τον νικήσει, θα το εκμεταλλευτεί. 27-22. Μπαλά έφτασε στον Καραβελά, τον κλείνει ο Τακίδης. Ο μέση απόσταση δεν μπορεί να ευστοχίσει, Σκριάπας μάζεψε. Βλωτιδέλη στα 10. Και ο Ρούπας αυτός θα εκτελέσει από μακριά. Δεν μπαίνει το καλάθι. Νέο επιθετικό rebound όμως για τους κίτρινους. Καραβέλας έχει βάλει στην πλάτη τον Καλαβρουζιώτη. Θα γυρίσει με το δεξί. Πολύ ωραία. 29-22. Πάλι ο Καραβέλας δίνει τη λύση. Για το σύν 7 πλέον των γηπεδούχων. 93 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι και της δεύτερης περίοδου. Κερδίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ως Κρυάπας, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Πασχαλάκης στην γραμμή για την πρώτη προσπάθεια. Αστοχή. Ετοιμάζεται τώρα και για την δεύτερη, την οποία θα χάσει επίσης 0 στις 2 βολές. Βλωτιδέλης πάει μόνος του, δεν θα αφήσει πάρα στο καλάθι. Πασχαλάκης πατάει γκάζι, συνεχίζει την πορεία του σε αυτό το coast to coast. Θα τελειώσει την φάση με επιτυχία. 29-24. Βλωτιδέλης, Καραβέλας και τώρα Ρούπας. Πας απέναντι στον Βλωτιδέλη. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σκριάπας εκτελεί από την κορυφή. 32-24. Στο σύν 8 η Καβαλέη και σε 7 δευτερόλεπτα για μια τελευταία επίθεση. Κυριακόπουλος θα το πάρει από αρκετά μακριά. Καλαβρουζιώτης μάζεψε, θα κοπεί όμως από τον Γεργόπουλο και τώρα ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 32-24. Επιστροφή εδώ στον Άγιο Νικόλαο, όπου ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδο αναμέτρηση ανάμεσα σε Χαβαλέικες και Κολόμπιανς. Η γηπεδούχη σταθερά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού με το υπέρ του προβάδισμα. 32-24 δείχνει τώρα ο Φωτίνος Πίνακας. 8 πόντοι χωρίζουν στις δύο ομάδες. Φαουλ έχει γίνει από τον Καραβέλα. Νωρίς νωρίς το πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Καλαβρουζιώτης, Κυριακόπουλος, με συγχωρείτε. Τακίδης. Στη γωνία ο Διαμαντόπουλος θα το πάρει τελικά μετά από λίγη σκέψη. Γερμόπουλος αφήνει στον Καραβέλα. Ο οποίος έχει μείνει με τον Κιούκι. Σερβόπουλος έπαιξε με τον Πάσχο, χάθηκε η κατοχή. Και ο Κιούκης έχει επιλογή πάση για τον Κυριακόπουλο. Θα φτάσει η μπάλα σε εκείνον, ανάποδο lay-up. Θα τελειώσει η φάση
32-26. Μια σκεφτή πάσα για τον Πάσκο, συνεργάζεται ξανά με τον Παράσκη. Πάει μπροστά μέσα ο Γαραβέλας, υπάρχει φάουλ. Που τον Πασχαλάκη αν προλάβα να δω καλά. Για τον Κιούκη. Όπως και να έχει, είναι το πρώτο ομαδικό και για τους Κολόμπιανς. Θα βάλει την πρώτη ο Καραβέλας, 33-26. Μάλιστα για την δεύτερη. Μέσα και αυτή, 34-26, επιστρέφουν στο σύν 8 οι Χαβαλέικερς. Διακόπουλος. Καταδιώκει ο Βλωτιδέλης, βγήκε ο Πάσκος πάνω του. Βγήκε η άμυνα εδώ από τους κίτρινους. Πάσκος, παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα, στοχή. Το παίρνει ο Πασχαλάκης, Κυριακόπουλος. Βρήκε τον Πασχαλάκη, δεν τελειώνει καλά αυτή τη φάση. Πάσκος έρχεται με φόρα. Χαμηλή πάσα για τον Τζερβόπουλο, πάσα πίσω από την πλάτη από εκείνον. Μάζεψε. Κιούκης, Κυριακόπουλος, εσκαστή πάσα για τον Πασχαλάκη, θα τελειώσει αυτός με επιτυχία, 34-28. Καραβέλας. Ζερβόπουλος. Πάσα απέναντι για τον Παράσκη. Κακό το τρίποντο. Πασχαλάκης. Άφησε στη γωνία. Κιούκης. Και τώρα Κυριακόπουλος. Πήρε ο Διαμαντόπουλος αριστερά. Κακίδης, ωραία προσποίηση. Καλή όμως άμυνα από τον Καραβέλα. Ο οποίος τον έκλεισε πολύ καλά εκεί. Κιούκης θα κάνει το φαουλ στον Βλωτιδέλη. Πρέπει αμέσως να τον σηκώσει, είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους μπλε. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Αργυρόπουλος επέστρεψε. Καραβέλας. Αργυρόπουλος στα δεξιά ο Παράσχης. Δεν είναι και τόσο καλό το τελείωμα του. Καλάκης τρίγε κατευθείαν τον Κιούκη, πάει στο ενασμέναν με τον Βλωτιδέλη, δεν μπορεί να τον νικήσει. Βλωτιδέλης. Πάει μέχρι το τέλος. 36-28. Κρατούν το προβάδισμα των 8 πόντων οι γηπεδούχοι, παρά την προσπάθεια των μπλε να ρίξουν την απόσταση. Σκαλάκης. Κατέβασε το χέρι του Ζερβόπουλος. Έχουμε στήριγμα για φάουλ. Δύο-δύο τώρα τα ομαδικά. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ζερβόπουλου. Στη γραμμή τώρα ο Πασχαλέξης, αυτό είναι και το τρίτο προσωπικό φάουλ του Ζερβόπουλου. Αστοχή στην πρώτη ο Πασχαλάκης, 36-29. Θα καταλήξει μέσα και η δεύτερη μετά από μια μικρή περιπέτεια, 36-30. Με τον Πάσκο να πατάει και πάλι παρκέ. Λωτιδέλης. Κατέξε με τον Πάσκο. Λίγο να μπερδευτούν εκεί με τον Αργυρόπουλο. Πάσκος δεν μπορεί. Ζερβόπουλος, καθαρή άμυνα από τον Τακίδη. Περάσει πάσα, συγκρατεί ο Ρούπας. Ένα δίποντα το ύψος των Βολών, ο Πάσκος θα το βάλει, πρέπει να λιώθει κιόλας και η προσπάθεια από τον Πασχαλάκη.
Στο συμπάλα κατέληξε στον στόχο 38-30. Κυριακόπουλος ψάχνει επιλογές αυτής τον Διαμαντόπουλο. Έκανε το κόψιμο ο Πασκαλάκης. Γύρισε ωραία, δεν τελείωσε εξίσου καλά. Πατάει τώρα ο Ζερβόπουλος. Λωτιδέλης θα πάρει. Σηκώνεται εκεί στην Πολυκοσμία. Νέα ευκαιρία με Ζερβόπουλο, δεν θα μπορέσει. Διακόπουλος κάνει το φάουλ. Ο Ρούπας. Είναι το τρίτο για τους Χαβαλέικερς. Καλαβρούς γιώτου τώρα στην θέση του Διαμαντόπουλου για τους μπλε. Κοντά δεξιά με τη βοήθεια του ταμπλό. 38-32. Πέρασε πάσα για τον Πάσχο. Βρήκε τον Ζερβόπουλο. Εκεί έφτασε κοντά στο καλάθι. Εκεί είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις. Θα βολευτεί τώρα με τις δύο βολές του που έφτασε πολύ κοντά στο να σκοράρει. Τώρα θα πάει όμως στην γραμμή έπειτα από το τρίτο ομαδικό φάουλ και τον Κολομπιάνς. Μέσα η πρώτη, 39-32. Κάνει την δεύτερη. Τακίδης. Καλαβρουζιώτης. Κατοχή παραμένει στους Κολόμπιανς. Κυριακόπουλος ψάχνει επιλογές, άφησε στην Τακίδη. Πασχαλάκης θα πάρει το δίποντο. Δεν θα του κάνει το χατήριο μου στην μπάλα. Πάσχος θέλει να τρέξει. Μένει λίγο πιο πίσω η μπάλα. Κράτησαν ωστόσο η κίτρινη. Βλωτιδέλης για δύο, η μπάλα στο σίδερο. Λέει εκεί και ο Κυριακόπουλος και ο Τακίδης. Ο Κυριακόπουλος τελικά συγκρατεί, θα περάσει κιόλας. Δεν βιάζεται. Τώρα θα πάρει την προσπάθεια. Ήταν κολλημένος πάνω του Ρούπας. Πασχαλάκης βγαίνει δυναμικά. Γκρεμίζει στο παρκέ τον Παράσχη. Δείχνουμε το φάουλ. Πρέπει να έχει ματώσει εκεί ο Παράσχης. Πέρασε εκτός στην θέση του Σκρίαπας. Έχουμε τεχνική ποινή στον έχουμε και τεχνική ποινή και στον Πασχαλάκη. Δεν ξέρω αν είναι δύο ή μία οι τεχνικές ποινές. Μέσα είναι όλοι, ναι, είναι δύο τελικά. Έχει και δεύτερη βολή, την οποία θα εκτελέσει και πάλι. Ο Ρούπας, 39, όχι να σχολείται. 40-32. Λωτιδέλης 41-32, μισό κοντήριο δικό μου λάθος. Δύο βολές έβαλε ο Ρούπας. Πάσχος. Ζερβόπουλος θα εκτελέσει από μακριά. Να το το τρίποντο. 44-32. Ζερβόπουλος αποδεικνύει, κάνει καλή δουλειά και πίσω από τα 6-75 και στέλνει στο συν 12 πλέον την ομάδα του. Διακόπουλος. Πασχαλάκης δεν θα απαντήσει. Και τώρα ο Βλωτιδέλης θέλει να τρέξει. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Παρακατέληξε στα χέρια του
Σκριάπα, με φόρα ο Πάσχος, θα το χάσει όμως. Είναι πολύ καλή προσπάθεια, τα χάλασε όμως το τελείωμα. Κίδης αλλάζει κατεύθυνση, ωραία θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 44-34. 3 και 10 για το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Δερβόπουλος θα το πάρει ξανά, αυτή τη φορά όμως δεν είναι τέτοιο καλό όπως νωρίτερα. Διακόπουλος. Τακίδης. Δεν σημάδεψε σωστά. Καλαβρουζιώτης έδωσε αρκετό ύψος, θα το βάλει. 44-36. Ρουπάς, τον Αζερβόπουλος. Ένα τρίποδο του Βλωτιδέλη στο σίδερο. Διακόπουλος. Τρεις παίχτες έχουν επιστρέψει στην άμυνα των Χαβα Lakers. Δεν θα κάνει το χατήρισον Κυριακόπουλο η μπάλα. Θυωμέναν τώρα η κίτρινη. Βρήκε την πάσα ο Βλωτιδέλης, δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο Τακίδης. Ήρθα από πίσω. Ακολούθησε τη φάση ο Σκριάπας, εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα οι γηπεδούχοι. Και έχουμε 46-36. Στο σύν 10 η διαφορά στρογγυλά. Σταίει ο Τακίδης, εκεί θα πάει μπαλά. Πασχαλάκη στην κορυφή, θα σηκωθεί για 3. Δεν παίρνει το καλάθι και βγαίνει νικητής στο rebound. Ο Ζερβόπουλος έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Ο Σκριάπας, σαν σε ευρωπόνησε εκεί, θα τελειώσει τη φάση για το 48-36, ξεφεύγουν στο συν 12 πλέον οι κίτρινοι και έχουμε και τα εμόδια της Κολόμπιανς. Επιστρέψαμε εδώ τα εμόδια, 1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου, όχι το τέλος γενικά. 48-36 έχουν καταφέρει να ανεβάσουν πάλι την απόσταση οι Χαβα Lakers. Πασχαλάκης θα μειώσει στις 10. 48-38. Ρούπας. Ένα τρίποντο έχει καλό από τον Πάσχο. Κυριακόπουλος. Διαμαντόπουλος τσεκάρει τις επιλογές του. Κιουκής θα το πάρει. Μπαλά στο σίδερο. Καταλήγει και εκτός. Δεν αλλάζει το 48-38. 48 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της περίοδου. Βλωτιδέλης. Ψηλά ο Κίκης. Βλωτιδέλης θα πάρει την προσπάθεια. Καθαρίζει το rebound ο Πασχαλάκης. Κυριακόπουλος έχει χώρο για να διανύσει κάποια μέτρα. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα στην συνέχεια για μια νέα επίθεση. 10 τώρα για τους μπλε. Κίκης πήρε τα βήματα, τελείωσε τη φάση. 48-40. Βλωτιδέλης στα 8. Δεν δείχνει να βιάζεται, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ρούπας θα πάρει το τελευταίο σουτ. Θα το χάσει. Και έτσι τελειώνει και η τρίτη περίοδος με το σκορ 48-40. Ξεκίνησε ένα μέτρα αντίστροφα και το τέταρτο δεκάλεπτο. 48-40 το σκορ. Σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα οι Χαβα Lakers. Ξακολουθούν να κυνηγούν οι Κολόμπιανς. Ο Τακίδης εδώ θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Βλωτιδέλης έμεινε στον αέρα. Με σημάδεψε σωστά. Ζερβόπουλος είχε νικητής εκεί στην ένα αέρα μονομαχία και δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Δεν κλικήσει την μπάλα. Και έχουμε κατοχή για τους κίτρινους. Και το σκρίνο Βλωτιδέλης πήγε προς τα μέσα κόντρα σε υψωμένα χέρια.
βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάτι. Τσούκης πάρα από τα αριστερά. Σε έναν άποδο lay-up δεν του βγήκε η επιλογή αυτή. Διαμαντόπουλος αυσέξω, Κυριακόπουλος τον Πασχαλάκη. Πέρασε, βρήκε σίδερο όμως. Λωτιδέλης έχει φύγει μπροστά. Τον ακολούθησε ο Τακίδης, προστάτευσε καλά την μπάλα. Τρομερό καλάθι. 50-40. Στροφή στο συν 10 για τους Cavaliers. Κυριακόπουλος θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια. Αδύναμο ωστόσο το σούτου. Πρόλαβε ο Παράσχης. Φύγει για την πάσα στον Καραβέλα. Έχει χώρο για να πλησιάσει. Μπαλά πέρασε εκτός. Κατοχή είναι και πάλι για τους Cavaliers. Δερβόπουλος από κοντά, αστοχή. Κυριακόπουλος μετακίδη. Καθαρή άμυνα τον Δερβόπουλο, βρήκε μόνο μπαλά. Μετακίδης τώρα από το πλάι. Διαμαντόπουλος έγινε στην κορυφή για να πάρει το τρίποτο. Βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Βλωτιδέλη. Βγαίνει στην άλλη πλευρά, του κάνει το φάουλο ο Διαμαντόπουλος. Θα πετύχει το καλάθι. 52-40. Βλωτιδέλης έχει την ευκαιρία και ένα μέσο τρίποδο τώρα. Αν μπορέσει να ευστοχίσει και στην βολή του. Θα το κάνει. 53-40 πλέον στο συν 13 οι Cavaliers. Κυριακόπουλος. Ωραία η πάσα του, εξαιρετική. Θα την εκμεταλλευτεί κιόλας ο Πασχαλάκης για το 53-42. Λωτιδέλης. Πάσα έξω στο Λωτιδέλη. Καραβέλας, στα 5 δευτερόλεπτα το ρολόι. Πάσα του παράσει κατέληξη σε αντίπαλο. Ο Πασχαλάκης θέλει να φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Από το σώμα, από τα πόδια τα δικά του. Θα καταλήξει τελικά εκτός αγωνιστικών όριων η μπάλα. Κατοχή για τους κίτρινους. Λωτιδέλης. Ένα δίποντο του Στριάπα, καλό. Διακόπουλος, Διαμαντόπουλος. Θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 53-44. Καραβέλας. Στριάπας και τώρα ο Παράσχης, με συγχωρείτε. Μάζεψε ο ίδιος την μπάλα, αλλά πάτησε γραμμή στην συνέχεια. Τώρα θα πέρασε ο Ρούπας στο παρκέ ξανά. Παράσχης κάθισε στον παγκό. Κιούκης. Έχει κοντά τον Πασχαλάκη. 7 δευτερόλεπτα για τους Κολόμπιανς. Είμαστε στο πλάι από τον Πασχαλάκη, παίρνει την εκτέλεση, θα κάνει airball. Επίθεση τώρα για τους Cavaliers, 6-13. Πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Στο συν 9 οι Cavaliers κρατούν ένα καλό προβάδισμα. Θα τα βάλει με όλους. Κυριακόπουλος. Τον ακολουθεί ο Ρούπας. Του δώσε το σκηνό ο Πασχαλάκης. Διαμαντόπουλος πλησιάζει, τελειώνει ωραία τη φάση. Πολύ ωραία απόφαση, πολύ ωραία κίνηση και ωραία εκτέλεση από τον Διαμαντόπουλο. Τελειώνει στους 7. Στον Καραβέλα.
Ρούπας έξω. Ρούπας για τρεις. Στο σίδερο μπάλα πίσω από το ταμπλό. Την μάζεψε ο Ζερβόπουλος. Βρήκε και την πάσα Καραβέλας από κοντά. Θα το χάσει. Βρήκε και βγήκε εδώ η μπάλα. Κίδης, Πασχαλάκης. Αρκετά μακριά, δεν είναι καλή εκτέλεσή του. Ρωτιδέλης συνεχίζει μόνος του. Θα βρει και το καλάθι. 55-46. Πασχαλάκης στις παρηθέσεις μπροστά από τον Σκριάπα. Θα υπάρξει φάουλ και τεχνική ποινή στον πάγκο των Colombians. Έτσι πάμε πρώτα στην άλλη πλευρά για να εκτελεστεί μια βολή της τεχνικής ποινής. Θα την αναλάβει ο Ρούπας. Μέσα η βολή. 56-46. Και τώρα πάμε στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου ο Πασχαλάκης είναι ήδη στημένος σε γραμμή των βολών. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 56-47. Ροτιδέλης. Πέρασε ανάμεσα από δύο Καραβέλας. Τον δυσκόλεψε όμως ο Πασχαλάκης εκεί στο τελείωμα. Το πήρε ο Κυριακόπουλος, πέφτει πάνω του ο Ρούπας. Θα δεχτεί το φάουλ ο Κυριακόπουλος. Συνέχεια τώρα με Κυριακόπουλο ξανά. Πασχαλάκης στην πλάτη του Καραβέλας. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θέλει να αποστάρει ο Πασχαλάκης. Υπάρχει φαουλ χαμηλά. Είναι το τρίτο φαουλ των Cavaliers. Παναφορά από την baseline. Κυριακόπουλος προσπάθησε να βρει τον Πασχαλάκη. Ναι, επαναφορά τώρα για τους μπλε. Τακίδης βρήκε χώρο. Βγήκε και βγήκε όμως η μπάλα. Και έμεινε έτσι και το 56-47. Βλωτιδέλης θέλει να τρέξει. Στέκεται στον αέρα, σημαδεύει σωστά. 58-47. Υπενθυμίζω στον αγώνα του πρώτου γύρου ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες οι Colombians είχαν επικρατήσει 63-47. Σήμερα είναι διαφορετικό το σκηνικό του παιχνιδιού. Με τους Cavaliers να κυριαρχούν μέχρι στιγμής. Ο Σκριάπας θα τελειώσει και αυτή την φάση των γηπεδούχων. Στο 60-47 πλέον το σκορ στην 13 η διαφορά. Με 3-28 να απομένουν ακόμα στο ρολόι για το φινάλε. Για Μαντόπουλος από κοντά στοχή. Μάζεψε ο Ρούπας. Ζητάει μπροστά ο Σκριάπας. Πέρασε η πάσα τον Τακίδη. Αλλά μπερδευτεί ο Σκριάπας. Και έτσι χάθηκε και ευκαιρία για ένα νέο ευνηδιασμό των κιτρινών. Πασχαλάκης πήρε. Εκτελέσει, όχι καλά, ο ίδιος μάζεψε στη συνέχεια. Θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Τακίδης στον Κυριακόπουλο, νέο σούτ από μακριά για τους Colombians μέσα αυτή τη φορά. 60-50. Λωτιδέλης. Παίρνει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Κυριακόπουλος, είναι και το δεύτερο για τους Colombians. Τρίτο φάουλ για τον Κυριακόπουλο.
Παπαδόπουλο. Είναι το τέταρτο δικό του, τρίτο για τους μπλε. Μέσα η βολή. 61-50. Μασχαλάκης. Λακίδης. Τελή για τρεις θα το βάλει. 61-53. Λωτιδέλης. Στην κορυφή ο Καραβέλλας. Τρίποδο του Βλωτιδέλη, αστόχο. Μάλιστα ο Κυριακόπουλος. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα. Κυριακόπουλος σε τρίποντο. Δεν θα βρει στόχο. Μαζεύει ο Καραβέλλας. 2-1-2-1. Ο Καραβέλλας θα τελειώσει τη φάση. 63-53. Κίδης. 1,5 λεπτό ακόμα. Ροδιαμαντόπουλος βγαίνει πίσω από τα 6,75. Θα στοχίσει και αυτό στην προσπάθειά του. Τα ηρεμία ο Ζερβόπουλος. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνες τώρα. Λωτιδέλης φτάσε κοντά. Έχει χτυπήσει ο Κυριακόπουλος. Γι' αυτό σταματάει το παιχνίδι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Συνεχίζει το παιχνίδι μετά και τον τραυματισμό του Κυριακόπουλου. Καλαβριζιώτης από μακριά να στοχίσει. Μπήκα μόλις και στο τελευταίο λεπτό. Λωτιδέλης. Γυρόπουλος δεν του έκανε το χατήρι όμως μπάλα. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπάλα στον Καλαβριζιώτη. Τσεκάρει το ρολόι. Τριπλάρι για τους συμπαίκτες του. Θα το πάρει από το κέντρο. Λίγο έλειψε. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Φινάλι λοιπόν στο παιχνίδι. Νίκη για τους Καβαλέοι και έτσι οι οποίοι θα επικρατήσουμε 63-53 επί των Colombians, τον οποίον και αφήνουν εκτός συνέχειας.